Αγαπητοί φίλοι, αγαπητέ πρόεδρε, καλώς ήρθες εδώ στην Καλαμάτα και στην Πελοπόννησο. Είμαστε εδώ όλοι μαζί, πρώτα απ' όλα για να στηρίξουμε τον αγώνα που δίνει ο Αλέξης Τσίπρας σε εθνικό επίπεδο, αλλά επίσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλω να πω ότι η ιστορική συγκυρία έφερε τα πράγματα έτσι ώστε ο Αλέξης Τσίπρας επιφορτίστηκε ένα εξαιρετικά δύσκολο και σημαντικό έργο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο ο επικεφαλής ενός κόμματος. Είναι ο ηγέτης, καλείται να είναι ο ηγέτης μιας ευρύτερης συμμαχίας, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές οι οποίες καταστρέφουν τη ζωή μας. Οι εκλογές της 18ης και της 25ης Μαΐου είναι πολιτικές. Είναι βαθιά πολιτικές, διότι ζούμε μία ξεχωριστή ιστορική στιγμή η οποία διακρίνεται από δύο σημαντικά γεγονότα. Το πρώτο γεγονός είναι αυτό το οποίο μπορούμε να ονομάσουμε ο νέος επεκτατισμός της Γερμανίας. Ξέρετε ότι η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση της Γερμανίας οδήγησε σε δύο παγκόσμιους πολέμους, τους οποίους έχασε η Γερμανία. Σήμερα η πολιτική της κυρίας Μέρκελ επιχειρεί με διαφορετικά βέβαια μέσα, αλλά με τον ίδιο κυριαρχικό τρόπο να επιβάλλει στο όνομα της ευρωπαϊκής ιδέας μια γερμανική Ευρώπη. Η κυρία Μέρκελ επιχειρεί στην κυριολεξία ένα τρίτο ράουντ του γερμανικού επεκτατισμού. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός είναι αυτό το οποίο μπορούμε να ονομάσουμε η επέλαση της νεοφιλελεύθερης βαρβαρότητας. Τι είναι ο νεοφιλελευθερισμός? Δεν θα αναφερθώ σε οικονομικούς όρους. Θέλω να πω αυτό το οποίο ζούμε. Αυτό το οποίο ζούμε είναι ότι δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες θα χάσουν το σπίτι τους, με τους πληστηριασμούς, με τα χαράτσια. Αυτό το οποίο ζούμε είναι οι πιο όμορφες παραλίες αυτού του τόπου να ιδιωτικοποιούνται και να απαγορεύεται η πρόσβαση στους κατοίκους αυτής της περιοχής. Αυτό το οποίο ζούμε είναι η δέσμευση, όχι μόνο των παιδιών μας, αλλά ακόμα και των εγγονιών μας, να πληρώνουν για την διαχείριση των σκουπιδιών, να πληρώνουν ορισμένες εταιρείες οι οποίες πλουτίζουν. Νεοφιλελεύθερο σύστημα σημαίνει ότι κάθε οικογένεια θα πρέπει να συνηθίζει να ζει με τουλάχιστον έναν άνεργο. Σημαίνει ότι 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας θα είναι ανασφάλιστοι. Το νεοφιλελεύθερο σύστημα δεν είναι μία απλή προέκταση του βιομηχανικού καπιταλισμού που ζήσαμε τον προηγούμενο αιώνα. Διότι η επιδίωξη δεν είναι πλέον απλώς το κέρδος, είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, η άμεση μεγιστοποίηση του κέρδους, η μεγιστοποίηση του κέρδους πάση θυσία, ακόμα και όταν αυτό καταστρέφει τον παραγωγικό ιστό που τρέφει την οικονομία. Το νεοφιλελεύθερο σύστημα είναι στην κυριολεξία ένα τέρας, το οποίο καταλήγει να τρέφεται από την ίδια τη σάρκα του. Γιατί κάνω αυτή την περιγραφή? Την κάνω διότι θέλω να τονίσω την ανάγκη ευρύτερων συμμαχιών. Το νεοφιλελεύθερο σύστημα δημιουργεί μια οικονομική ελίτ, άκρος μειοψηφική, μπορεί να είναι το 5% του πληθυσμού, η οποία όμως είναι εξαιρετικά ισχυρή, διότι κατέχει τα πραγματικά εργαλεία της εξουσίας, που είναι οι τράπεζες και τα μίντια. Και από την άλλη πλευρά φτωχοποιεί την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας, το 95% της κοινωνίας, το οποίο είναι πλέον αδύναμο, διότι είναι σε απόγνωση, διότι ναρκώνεται από το καθημερινό δελτίο των 8, διότι δυστυχώς έχει εφαρμοστεί και έχει λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό το περίφημο δόγμα του σοκ. Το σχέδιο ποιο είναι? Το σχέδιο είναι απλό και έχει όνομα. Είναι ειδική οικονομική ζώνη. Αυτό το οποίο ο κύριος Τατούλης και ο κύριος Φούχτελ επιχειρούν να εφαρμόσουν πειραματικά εδώ στην Πελοπόννησο. Και τι σημαίνει ειδική οικονομική ζώνη? Σημαίνει ότι ισοπεδώνουμε την οικονομία, αδρανοποιούμε τις αντιδράσεις της κοινωνίας και όταν αυτό επιτευχθεί θα έρχουν βέβαια επενδύσεις, θα έρθουν απικιακού τρόπου επενδύσεις και η Γερμανία θα δημιουργήσει εντός των συνόρων της δικής της επικυριαρχίας έναν τρίτο κόσμο. Αυτή η νέα κατάσταση δημιουργεί
συνθήκες νέων συμμαχιών πολιτικών και κοινωνικών, διότι πλέον η ανάπτυξη είναι ένας ζωτικός στόχος. Όχι όμως η ανάπτυξη του χρηματιστηριακού καπιταλισμού, όχι οι φούσκες των CDO, η ανάπτυξη η οποία παράγει πλούτο, πλούτο για τον κόσμο, για τους πολλούς, η ανάπτυξη η οποία παράγει θέσεις εργασίας. Και βέβαια θα με ρωτήσετε πώς αυτό σχετίζεται με τις εκλογές στην περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό, η περιφέρεια καλείται είτε να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές, να είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης και της Τρόικας, αυτό το οποίο ζήσαμε τα τελευταία 3,5 χρόνια, είτε να αντισταθεί σε αυτή την πολιτική και να αναδειχθεί μπροστάρης του συλλογικού συμφέροντος και να δρομολογήσει ανάπτυξη για τους κατοίκους. Η Πελοπόννησος πρώτα είναι στην περιφέρειά μας η μόνη παράταξη η οποία έχει ταυτόχρονα και τη δύναμη και την πολιτική βούληση να ανατρέψει αυτό το σύστημα, το σύστημα Τατούλη-Φούχτελ, και να κινητοποιήσει τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις για να κερδίσουμε, όχι μόνο για να κερδίσουμε τις εκλογές στις 18 και 25 Μαΐου, αλλά για να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε αυτή την περιφέρεια την επόμενη μέρα των εκλογών. Με τη σκέψη αυτή απευθυνόμαστε σε όλους τους Πελοποννήσιους, πέρα από τα κομματικά στεγανά του παρελθόντος, για μια συμμαχία, μια ευρύτερη συμμαχία προοδευτικών, δημοκρατικών, αριστερών, οικολογικών δυνάμεων. Μια συμμαχία από την αριστερά της αριστεράς μέχρι ακόμα και τους συντηρητικούς, αντιμνημονιακούς ψηφοφόρους που εμπιστεύτηκαν τη Νέα Δημοκρατία που τους πρόδωσε. Μια συμμαχία η οποία θα σχηματιστεί εκ των πραγμάτων γύρω από την αριστερά. Γύρω από την αριστερά του κοινωνικού ανοίγματος, την αριστερά η οποία θα συνδυάσει το εγχείρημα της οικονομικής ανάπτυξης με το εγχείρημα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Μια αριστερά η οποία ενώνει, είναι σε θέση να ενώσει όλες τις αντιμνημονιακές, αντινεοφιλελεύθερες δυνάμεις και, επιτρέψτε μου τον όρο, μια αριστερά στην κυριολεξία χωρίς σύνορα, μια αριστερά του 21ου αιώνα. Με αυτά τα λόγια θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Αλέξη Τσίπρα. Καλή δύναμη σε όλους μας για την ανατροπή, την αλληλεγγύη, την ανάπτυξη, για την νίκη της Πελοπόννησος πρώτα. Στις 18 και στις 25 Μαΐου ψηφίζουμε πρώτα η ζωή μας. Ευχαριστώ.